Κοιτάξτε, είναι μια τραγική κωμωδία που την βλέπουμε για πολλωστή φορά. Να φτάνουν δηλαδή τα παράγματα στο παραπέντε και η διοίκηση της ΔΕΙΑΧ και ο ίδιος ο πρόεδρος να σπέβδουν να μοιράζουν ευθύνες δεξιά και αριστερά, είτε στους κατοίκους είτε στις παρατάξεις, προκειμένου να αποποιηθούν οι ίδιοι τις δικές τους ευθύνες. Τα ίδια έχουν γίνει και στο Κατανδάχτη, τα ίδια έχουν γίνει και στη Βολισσό, τα ίδια γίνονται και στο Βορντέλ. Οι φωνές εκείνες οι οποίες έλεγαν τις εναλλακτικές λύσεις υπήρχαν. Ωστόσο, εκβιαστικά η ΔΕΙΑΧ οδήγησε και η διοίκησή της τα πράγματα στο μονόδρομο που εκείνη ήθελε, αναφαλάτωση μέσα στο νικηστικό ιστό του Βορντέλ. Εμείς βεβαίως ως Λαϊκή Συσπήρωση, επειδή ακριβώς γνωρίζουμε τα υδροφυτικά προβλήματα του Βορντέλ, βάζοντας κάποιες προϋποθέσεις και μη ακούοντας άλλη εναλλακτική, στο τοπικό συμβούλιο είχαμε συμφωνήσει, επαναλαμβάνω, βάζοντας και κάποιες παραμέτρους. Όταν έγινε το Δημοτικό Συμβούλιο και ήρθε και η πρόταση του τοπικού συμβουλίου, εκεί βεβαίως μέσα από τη συζήτηση που διεξήχθη και συγκεκριμένα μέσα από την πρόταση του πρώην Δημάρχου του Μάρκου του Μονή, φάνηκε ξεκάθαρα ότι υπάρχει εναλλακτική λύση στην περιοχή Θόλος ή Μιλιγκάς, όπου κάλλιστα, για να το πούμε απλά, θα κούμπωνε η καινούργια αφαλάτωση πάνω στις υφιστάμενες και αν θέλετε και θα τις αναβάθμιζε και ως δυναμικό, αλλά και δεν περιείχε όλους εκείνους τους κινδύνους περιβαλλοντικούς, θορύβων κλπ. Που έχει αυτή τη στιγμή η αφαλάτωση μέσα στο νικηστικό ιστό του Βορντέλ. Από εκεί και πέρα με ευθύνη και του Προέδρου, και παρόλο που εμείς δύο φορές είπαμε υπάρχει δεύτερη εναλλακτική πρόταση και παρόλο που δηλώσαμε ότι εμείς θα ψηφίσουμε του κυρίου Μενή αν τεθεί ψηφοφορία, με διάφορα τερτύπια του Προεδρείου δεν ετέθη η πρόταση προς ψηφοφορία, με αποτέλεσμα να οδηγηθούμε πάλι εκβιαστικά στο μονόδρομο της συγκεκριμένης πρότασης. Από εκεί και πέρα και η τοπική κοινωνία και το τοπικό συμβούλιο το ξαναείδαν, πρότειναν, φάνηκε ότι κάποιοι συμπολίτες μας θα πάνε δικαστικά σε όλη αυτή τη διαδικασία. Έχουμε εκφράσει τις αντιρρήσεις μας μέχρι και το τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο, που κάναμε μια τελευταία έκκληση ώστε να μην προχωρήσει εκεί, άρα να ξαναδούμε την εναλλακτική του Θόλους και του Μιλιγκά. Ωστόσο, επειδή η Δημοτική Αρχή καλύπτει τη διοίκηση της ΔΕΙΑΧ και τον κύριο Πρόεδρο, το αποτέλεσμα είναι εντός και επί τα αυτά. Και είναι ένα έργο το οποίο έχει ανάγκη ο τόπος, δηλαδή ο Βορντάδος αυτή τη στιγμή να έχει πλήρη υδρευτική κάλυψη. Ωστόσο, φοβόμαστε ότι με τα τερτύπια της ΔΕΙΑΧ τα επόμενα χρόνια ο Βορντάδος θα οδηγηθεί στην εναλλακτική λύση της εκπεριτροπής ίδρυψης, πράγμα που θα μπορούσε να δικαιολογηθεί για ένα έτος προκειμένου να γίνουν τα έργα στο Μιλιγκά, αλλά δεν μπορεί να δικαιολογηθεί για τα επόμενα χρόνια, γιατί μιλάμε ότι τα επόμενα χρόνια τίποτα δεν θα είναι έτοιμο. Επίσης καλούνται να αγοράσουν, να προμηθευτούν ντεπόζιτα. Ναι, η Δημοτική Αρχή έχει την άποψη ότι στο Βορντάδο κυκλοφορούν λευκό δέντρα και με αυτή την έννοια σου λέει ας πάρει και κανένα ντεπόζιτο να έχει να αποθηκεύει νερό. Πρόκειται για εξυπνακισμούς προκειμένου, σας λέω, να αποποιηθούν τις βαριές τους ευθύνες για το πώς το αγαθό, το δημόσιο αγαθό που λέγεται νερό, όχι μόνο θα το χρεώνουν, αλλά θα το μετατρέψουν σε αυτό που λέει η παροιμία μας, να λένε οι Βορνταδούσοι και όλοι οι Χιώτες το νερό νεράκι.